Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Στην Καλαμαριά θα βρεθεί αύριο ο επίτιμος δημότης της, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης Χριστόφιας. Αιτία η εκδήλωση που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Καλαμαριάς, η Ένωση Κυπρίων Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος και το Δίκτυο ΠΑΦΟ Αδερφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδας, με την ευκαιρία των 52 χρόνων από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται αύριο στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Μελινά Μερκούρη. Η έναρξη θα γίνει με τα εγγένεια έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου στα κατεχόμενα», που θα τελέσει ο Κύπρος Πρόεδρος και χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Καλαμαριάς Θεοδόσης Παγκοκλίδης. Στις 8 ο κ. Χριστόφιας θα μιλήσει με θέμα Κυπριακό, οι τελευταίες εξελίξεις και θα τιμηθεί από την Κυπριακή Παροικία. Σε συλλαλητήριο την Κυριακή, η μέρα ψήφισης του πυροπολογισμού, καλεί το Εργατοϊπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους. Όλοι μαζί, εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι και νέοι, αντιστεκόμαστε στη λιτότητα, τους φόρους και στις αδιέξοδες πολιτικές που οδηγούν σε μεγαλύτερη ύφεση και ανεργία, σημειώνει το Εργατικό Κέντρο με ανακοίνωσή του. Σε κατάληψη του νέου Δημαρχιακού Μεγάλου Θεσσαλονίκης, προχώρησαν το πρωί εργαζόμενοι της ΠΟΕΟΤΑ διαμαρτυρώμενοι για τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις που προκαλεί το μεσοπρόθεσμο. Την ίδια ώρα, εξαιτίας της συνέχισης των κινητοποιήσεών τους, τα σκουπίδια αρχίζουν να σχηματίζουν λόφους σε αρκετές γειτονιές της πόλης. Υπενθυμίζεται πως η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ συνεχίζει τις κινητοποιήσεις ενώ έχει προκηρύξει αποχή από κάθε εργασία για το Σαββατοκύριακο. Οι δήμαρχοι του Πολεοδημικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να μην κατεβάζουν τα απορρίμματα στους κάδους. Βιολογικά ακτινίδια θα διανεμηθούν δωρεάν στους πολίτες αύριο Σάββατο στις 11 η ώρα στις εγκαταστάσεις της 5ης Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης στην Όδο Βασιλίσσης Όλγας 162 25 Μαρτίου. Η διανομή διοργανώνεται από το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων σε συνεργασία με την Ομάδα Παραγωγών Βιοαγρός, μέλος του Δικτύου και την 5η Δημοτική Κοινότητα. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι τόσο η πρόοδηση των βιολογικών προϊόντων, όσο και η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη της βιολογικής γεωργίας και των προϊόντων. 10 τόνους ξύλα που άγνωστοι είχαν κόψει παράνομα στην αναδασωτέα περιοχή του Αγίου Βασιλείου κατέσχεσε το Δασαρχείο Λαγκαδά. Οι λαθροϊλοτόμοι εντοπίστηκαν από υπαλλήλους του φορέα διαχείρισης λίμνης Κορώνιας και Βόλβης, οι οποίοι άκουσαν τον ήχο αλυσοπριώνων και έσπευσαν στο σημείο που αντιλήφθηκαν άγνωστο να ξυλεύουν παράνομα. Όταν όμως τους πλησίασαν, οι λιτόμοι διέφυγαν, αφήνοντας πίσω τους μια στίβα με κομμένα ξύλα. Οι υπάλληλοι του φορέα διαχείρισης επικοινώνησαν ανάμεσα με το Δασαρχείο Λαγκαδά και κλιμάκιο δασοφυλάκων μετέβη στο χώρο, από όπου κατέσχισε 10 τόνους ξύλα, ενώ όπως διαπιστώθηκε στο σημείο δεν υπήρχε μηχανοκίνητο όχημα. Από Δευτέρα αναμένεται η ανακοίνωση της πρώτης φουρνιάς των τοποθετήσεων διοικήσεων σε εποπτευόμενους οργανισμούς της Θεσσαλονίκης. Τα ονόματα έχουν κλείσει σε μια σειρά από φορείς και οργανισμούς και θα ανακοινωθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Συμφωνία έχει επέλθει στην Τρικομματική Επιτροπή που επί μακροχρονικό διάστημα εξέτασε τις περιπτώσεις των στελεχών και έχει ακολουθήσει και η σχετική ποσόστοση ανάμεσα στα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα διοίκηση της ΕΡΤΡΙΑ δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το πρώτο πακέτο. Περιλαμβάνονται όμως οι διοικήσεις της Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, της ΕΙΑΘ, της ΕΙΑΘ Παγίων, της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, της Λαχαναγοράς, της Εγνατίας Οδού και το Μετρό. Επίσης, έχει οριστικοποιηθεί, αλλά θα ανακοινωθεί μόλις γίνει η συγχώνευση των τριών φορέων, η νέα διοίκηση του ενοποιημένου οργανισμού ΔΕΘ, ΧΕΛΕΞΠΟ και ΟΠΕ. Για αύριο Σάββατο 10 Νοεμβρίου περιμένουμε ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου και άπνοια. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες ο καιρός θα παραμείνει μετάβλητος με καθαρό ουρανό και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 11 βαθμούς Κελσίου με διατήρηση της άπνοιας. Την Κυριακή αναμένεται συννεφιά με παρόμοιες θερμοκρασίες και μποφόρ.